Γεια σας φίλοι μου, όπως σας είπα, σήμερα ξεκινάμε να κάνουμε μελομακάρονα. Είναι μια συνταγή που μου αρέσει πάρα πολύ, είναι συνταγή του Άκη του Πετρετζίκη, είναι τα περίφημα μελομακάρονα, τα οποία είναι τραγανά απ' έξω και αφράτα μέσα. Εγώ έχω ήδη κάνει το σιρόπι, πρέπει το σιρόπι να είναι κρύο τουλάχιστον 3 με 4 ώρες, είναι αυτό εδώ που βλέπετε. Τώρα, θα σας πω τα υλικά ένα προς ένα. Υλικά για το σιρόπι, τι θέλουμε: 500 ml νερό, 800 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική, 3 στίκ κανέλας, 3 ολόκληρα γαρίφαλα και ένα πορτοκάλι κομμένο στη μέση. Θέλουμε και 150 γραμμάρια μέλι, όμως αυτά τα βάζουμε αφού διαλυθεί η ζάχαρη. Δηλαδή, βάζουμε όλα τελικά εκτός από το μέλι στην κατσαρόλα για το σιρόπι, το αφήνουμε να βράσει για 5 με 7 λεπτά ίσως να διαλυθεί η ζάχαρη και αφού βράζει η ζάχαρη το αποσύρουμε από τη φωτιά, ρίχνουμε το μέλι, το ανακατεύουμε σιγά σιγά και το αφήνουμε στην άκρη για 3 με 4 ώρες για να κρυώσει καλά. Πρέπει το σιρόπι να είναι κρύο για να μπουν τα ζεστά μελομακάρονα μέσα και να μελώσουν. Οπότε, κάναμε το σιρόπι και ξεκινάμε να δούμε τη συνταγή για τα μελομακάρονα. Λοιπόν, έχουμε 2 κατσαρόλες ή 2 μπολ ή οτιδήποτε. Λοιπόν, ξεκινάμε να κάνουμε το πρώτο μείγμα. Έχουμε 2 μείγματα και 2 κατσαρόλες. Το πρώτο μείγμα, τι βάζουμε? Βάζουμε 400 ml χυμό πορτοκάλι. Λοιπόν, το ρίχνουμε λοιπόν. Αυτό είναι, θα σου το δείξει και η κάμερα, 400 ml χυμό πορτοκάλι. Το βάζουμε εδώ, το ρίχνουμε. Βάζουμε 400 ml σπορέλαιο. Αυτό εδώ, το ρίχνουμε και αυτό. Πάει. Βάζουμε 180 ml ελαιόλαδο. Τα έχουμε όλα τελικά εδώ, να δούμε ότι βάζουμε τα σωστά. Ωραία. Πάει και το ελαιόλαδο. Τέλεια. Βάζουμε 50 γραμμάρια ζάχαρη άχνη, την οποία την έχουμε εδώ. Καλό είναι όταν είναι να κάνετε οποιαδήποτε συνταγή, να έχετε όλα τα υλικά έτοιμα, για να μην χάνεστε εκείνη την ώρα και τρέχετε. Ρίχνουμε και τη ζάχαρη μας. Πολύ ωραία. Τέλεια. Οπότε βάζουμε τώρα μισό κουταλάκι του γλυκού γαρίφαλο, το οποίο είναι αυτό το γαρυφαλάκι μας. Να ρίξουμε αυτό ένα άλλο, ωραία. Ρίχνουμε και το γαρύφαλό μας. Βάζουμε 2 με 3 κουταλάκια του γλυκού κανέλα. Εμένα επειδή μου αρέσει η κανέλα πολύ, έβαλα 3 κουταλάκια του γλυκού. Μ' αρέσει πάρα πολύ η κανέλα. Βάζουμε 1 τέταρτο κουταλάκι του γλυκού μοσχοκάριδο. Εδώ. Το ρίξαμε και αυτό. Βάζουμε 1 κουταλάκι του γλυκού σόδα. Μαγειρική σόδα, έτσι. Όχι άλλη. Βάλαμε και τη σόδα και βάζουμε το ξύσμα από 2 πορτοκάλια. Το ξύσμα. Για να το ρίξουμε και αυτό όλο. Τέλεια. Τώρα, τα ανακατεύουμε αυτά καλά. Ωραία. Πολύ ωραία. Και τώρα συνεχίζουμε με το δεύτερο μείγμα, δηλαδή το δεύτερο μπολ. Αφού το ανακατέψουμε καλά να ομογενοποιηθεί το μείγμα μας, δηλαδή όλα τελικά μαζί να ανακατευτούν. Ανακατεύουμε. Έχουμε ήδη προθερμάνει το φούρνο στον αέρα στους 190. Όταν ξεκινάμε να κάνουμε το μείγμα με τα μελομακάρονα και όταν έχει προθερμανθεί και όταν έχει γίνει το σιρόπι μας, ξεκινάμε, ανοίγουμε το φούρνο μας στους 190 βαθμούς στον αέρα για να είναι έτοιμο να το βάλουμε. Και ξεκινάμε με το δεύτερο μπολ. Λοιπόν, για το δεύτερο μείγμα χρειαζόμαστε 1 κιλό αλεύρι για όλες τις χρήσεις και 200 γραμμάρια σιμιγδάλι ψηλό. Να ρίξουμε και το αλεύρι μας. Λοιπόν. Α, βασικά και εδώ μπορούμε να το κάνουμε. Πάτε λίγο το στάδιο. Και μετά φινά τι κάνουμε? Λοιπόν, βάζουμε στο δεύτερο μας μπολ αυτό που είπαμε, το 1 κιλό αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Το ρίξουμε όλο εδώ.
τελικά θα το βάλεις εκεί μέσα, ε. Το βάλω εκεί μέσα γιατί είναι πιο βαθύ. Ναι. Και επειδή θα ρίξουμε μετά το άλλο το μείγμα πάνω εδώ, να μην ξεχυλίζει. Αυτή τώρα η ποσότητα για πόσα μελομακάρονα είναι? Αυτή η ποσότητα, με αυτή την ποσότητα βγαίνουν 80 μελομακάρονα. Βέβαια 80. Πρέπει να τα πλάσετε μικρά μικρά για να σας βγουν περισσότερα, δηλαδή να βγουν 80, μην τα πλάσετε. Wow. Τώρα, σε αυτό το 1 κιλό αλεύρι αφού το ρίξουμε, ρίχνουμε και τα 200 γραμμάρια σμιγδάλι. Ψηλό. Το ρίχνουμε και το σμιγδάλι μας. Αυτό που κάνουμε το χαλβά, ε. Το χαλβά το κάνουμε με χοντρό σμιγδάλι, αλλά γίνεται και με ψηλό, αλλά κυρίως γίνεται με χοντρό. Αλήθεια. Λοιπόν, θα ανακατεύουμε λίγο, να ομογενοποιηθεί. Ωραία. Και τώρα τι κάνουμε, ρίχνουμε το μείγμα με τα υγρά υλικά στο μείγμα με τα στερεά υλικά. Δηλαδή ρίχνουμε το πρώτο μας μείγμα στο δεύτερο μείγμα και τα ανακατεύουμε. Απλά δεν θέλει πολύ ανακάτεμα. Μόνο 10 με 15 δευτερόλεπτα, όχι παραπάνω. Θα σου μετράω εγώ μετά. Όχι, εντάξει. Να κάνω εγώ το χρονοδιακόπτη. Όχι, εντάξει. Δεν είπες ποιος είναι πίσω από την κάμερα όμως. Πίσω από την κάμερα, θα το δείξουμε στο τέλος. Είναι ένα πάρα πολύ όμορφο παιδί που ήθελε πολύ να με βοηθήσει. Είναι αντρούλης μου. Θα ρίχνουμε όλα αυτά έτσι, όλο το μείγμα μας, πάρα πολύ ωραία. Τώρα αυτό θα γίνει με μακαρονό. Ναι, και ανακατεύουμε για 10 με 15 δευτερόλεπτα. Μετρήστε το κιόλας. Ένα. Όχι παραπάνω. Δύο. Γιατί θα σβολιάσει. Τέσσερα. Πέντε. Έξι. Εφτά. Οχτώ. Εννέα. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ναι. Λοιπόν, αφού το ανακατέψουμε, τώρα μπορεί να πάρει και παραπάνω. Μένουν πήρε παραπάνω από 15 λεπτά. Πόσο? Παραπάνω από 15 λεπτά. Δευτερόλεπτα. 15 δευτερόλεπτα, ναι. Λοιπόν, τώρα το μείγμα μας είναι έτοιμο. Θέλει απλά, παίρνουμε, αφού ετοιμαστεί και αυτό, παίρνουμε με τα χέρια μας λίγο-λίγο, δηλαδή μια μικρή μπαλίτσα. Έλα από εδώ. Για να φαίνεται πιο κοντά. Εδώ, καμεραμάν, μια μικρή μπαλίτσα. Για να το ξαναδείξετε λίγο. Μια μικρή μπαλίτσα, γιατί αυτό μεγαλώνει μετά στο φούρνο. Το πλάθουμε λίγο, το κάνουμε λίγο βάλ. Ξύλο, ξύλο. Παίρνουμε και ένα πιρουνάκι για πιο ωραία, για να τραβήξει πιο πολύ το μελομακάρονο. Παίρνουμε ένα πιρουνάκι και κάνουμε σχεδιάκια. Εδώ. Ένα αριστερό. Ωραία. Και το βάζουμε σε μια λαδόκολα, σε ένα ταψάκι με λαδόκολα. Παίρνουμε με την ίδια διαδικασία, κάνουμε και στην υπόλοιπη ζύμη, στα υπόλοιπα δηλαδή. Κάνουμε παλίτσα. Το δίνουμε ένα ωραίο σχήμα. Λίγο παφ-παφ. Παφ-παφ. Ωραία. Κάνουμε με τα πυρουνάκια μας. Ωραία. Και το βάζουμε και αυτό δίπλα. Φροντίζουμε να είναι σχετικά ίδιο το μέγεθος για να μας βγουν ομοιόμορφα. Και αυτό τώρα θα με γίνει πιο μεγάλο. Όσο πιο μικρό το κάνουμε, τόσο πιο ωραίο θα γίνει. Άμα τα κάνουμε πολύ μεγάλα, αυτά όταν τα βάζουμε στο φούρνο μεγαλώνουν ακόμα περισσότερο γιατί ψήνονται. Οπότε δεν θέλει να τα κάνουμε πολύ μεγάλα τα μελομακάρονα. Έχει αλεύρι που φουσκώνει γι' αυτό. Όχι, δεν έχει σχέση. Το αλεύρι είναι για όλες τις χρήσεις. Απλά όταν βάζουμε στο φούρνο κάτι, ναι, όπως είναι μπισκότα ή μελομακάρονα ή κάτι τέτοιο, και το κάνουμε πολύ μεγάλο, μετά μεγαλώνει ακόμα περισσότερο και δεν φαίνεται ωραίο. Α. Γι' αυτό και τα μελομακάρονα και στο ζαχαροπλαστή, αν πάμε, τα μελομακάρονα συνήθως είναι μικρά. Δεν είναι πολύ μεγάλα, δεν είναι τρισδιάστατα. Και αυτά μετά μπορούμε να τα βάλουμε και σοκολάτα. Ναι, υπάρχουν και μελομακάρονα που γίνονται με σοκολάτα. Είναι άλλη διαδικασία, βέβαια, δεν είναι πολύ διαφορετική. Βάζουμε και αυτό. Τα ψήνουμε στους 190 βαθμούς στον αέρα για 20 με 25 λεπτά μέχρι να γίνουν, να γίνουν μπισκοτένια. Να πάρουν όρο χρώμα δηλαδή. Αυτά θα είναι αφράτα. Αυτά είναι τραγανά απ' έξω και αφράτα μέσα. Είναι συνταγή του Άκη, είναι περιζήτητη αυτή η συνταγή μπορώ να σας πω. Την έβλεπα πάρα πολύ καιρό και ήθελα να την κάνω. Πέρυσι είχα κάνει τσαργυρός. Ήμουν ικανοποιημένη, αλλά φέτος είπα να κάνω του Άκη. Εγώ όμως δεν ήμουνα. Εσύ γιατί, εσύ, ναι. Ο Στέφανος θέλει τα μελομακάρονα να είναι πιο αφράτα και έξω και μέσα, δηλαδή να σπάνε, να είναι πολύ μαλακά. Εμένα δεν μου αρέσει αυτό. Εγώ να λιώνει το στόμα. Ναι, εγώ θέλω το μελομακάρονα να είναι λίγο τραγανό. Δεν μάλιστα θέλω να είναι τελείως αφρός. Κατάλαβα. Πάλι τι θα μας περιμένει. Ωραία.
διαδικασία τη συνεχίζουμε και για τα υπόλοιπα. Και σε λίγο. Κάναμε μια ομάδα εδώ. Και σε λίγο θα σας δείξω πώς έχουν ψηθεί τα πρώτα μελομακάρονα και πώς τα σιροπιάζουν. Δηλαδή αυτό ήτανε. Ναι, αυτή είναι η διαδικασία. Πολύ απλή. Α, ναι, τόσο εύκολα. Είδες, τι εύκολα. Καλή φάση. Και ωραία. Λοιπόν, βγάλαμε την πρώτη δόση από το φούρνο που ήταν έτοιμα τα μελομακάρονα και έτσι όπως ήταν ζεστά, τα ρίξαμε μέσα στο κρύο σιρόπι. Για να δείξει η κάμερα λίγο εδώ. Βλέπετε, όπως ήταν ζεστά, τα ρίξαμε εδώ μέσα. Για 10 με 15 δευτερόλεπτα τα αφήνουμε. Άμα θέλουμε να μελώσουν κι άλλο, τα αφήνουμε κι άλλο. Όπως βολεύει τον καθένα. Εγώ τώρα θα τα βγάλω. Εσύ πώς τα άφησες? Εγώ τα άφησα εκεί 15 δευτερόλεπτα και λίγο παραπάνω. Ναι. Mm. Σε άλλους αρέσει το μέλι έτσι, αυτή η γεύση. Τα βάζουμε σε ένα ταψάκι. Βάζουμε κι αυτά. Παιδιά, το πόσο ωραία μυρίζει. Δεν μπορώ να σας το περιγράψω. Είναι απίστευτη η γεύση τους, να τα κάνετε. Η συνταγή είναι καταπληκτική. Απλά πρέπει να προσέξετε στη δοσολογία να είστε ακριβείς. Να... καλά, αυτό ισχύει σε κάθε γλυκό. Ναι, ιδίως στα γλυκά όμως λίγο παραπάνω. Δηλαδή πρέπει να είμαστε ακριβείς στη δοσολογία. Ναι. Και εγώ παλιά που έκανα κάποια γλυκά, ξέφυγα καμιά φορά. Και. Ας μην μου τα θυμίζει. Ναι. Αλλά επειδή μου αρέσει να πειραματίζομαι και να. Τώρα όμως είσαι μια φτασμένη μαγείρισα. Φτασμένη, πώς είμαι, δεν ξέρω τίποτα ακόμα, τα βασικά δηλαδή, τώρα μαθαίνω. Ναι, κυρίες και κύριοι, είναι και... Ναι, να λέμε την αλήθεια. Απλά μου αρέσει αυτά που φτιάχνω και αυτά που γνωρίζω, να τα μοιράζομαι. Όπως και εσείς αντίστοιχα, θέλω ό,τι ξέρετε και ό,τι συνταγή έχετε, να τη μοιραζόσαστε μαζί μου. Και τώρα δείτε εδώ, ας δείξει λίγο η κάμερα εδώ στα ομά. Στα ομά, κάτσε, γιατί παίρνω φοβερό πλάνο εδώ πέρα που λαμπυρίζουν τα μελομακάρονα. Παιδιά, είναι απίστευτα νόστιμα. Το σιρόπι είναι άμα και λαμπυρίζουν. Πιο ωραία από πέρυσι που έκανα τσαργυρός. Γιατί να σας πω την αλήθεια, τσαργυρός πέρυσι είχαν φυστική υγιεινής και εμένα λίγο με χάλασε. Τα μελομακάρονα είναι να το τρως με το καρύδι. Ναι, το φυστική υγιεινής είναι με κανένα ουισκάκι. Δεν ταιριάζει τόσο το φυστική υγιεινής. Ή με κανένα μπακλαβά. Έτσι. Παιδιά, είναι πεντανόστιμα. Δεν το λέω επειδή τα έκανα. Άμα τα κάνετε, θα το ανακαλύψετε και εσείς, θα το καταλάβετε. Ναι, όντως. Δείτε πόσο γυαλίζουνε. Και προσπαθήστε να τα κάνετε ίδιο σχήμα όλα. Να μην είναι το ένα πιο μεγάλο και το άλλο πιο μικρό. Γιατί όταν θα βγουν από το φούρνο, αυτά θα παραμεγαλώσουν και δεν θα φαίνονται ωραία. Άμα είναι ασυνάρτητα. Δεν θα μου πεις όπως και να είχα το φάμε. Αλλά εντάξει. Για να δούμε. Λοιπόν, έτοιμα και αυτά για να μπουν η δεύτερη δόση. Βγαίνουν γύρω στα 78 με 80 μελομακάρονα. 80 μελομακάρονα. Εμείς τώρα φάγαμε τα τρία. Ποια, τα τρία. Πρόσεξε τι λες. Έφαγα άλλο ένα. Κι άλλο έφαγες. Ναι. Και τα βάζουμε για άλλα 20 λεπτά. Με 25, έτσι. Δηλαδή τώρα στις 6 βάζουμε τα άλλα. Ωραία. Και τώρα το καλύτερο κομμάτι για το τέλος, έτσι. Λοιπόν. Αφού είναι έτοιμα, τα βάζουμε σε μια ωραία πιατέλα. Και τι κάνουμε, παίρνουμε ένα κουτάλι, ρίχνουμε μπόλικο μέλι από πάνω. Έτσι γίνεται. Ναι, ακόμα εξτρά μέλι δηλαδή, από αυτό που έχει το σιρόπι. Ναι. Μην το τελειώσεις όλο το μέλι, το θέλω. Όχι. Και άλλο. Αυτό δηλαδή. Τέλεια. Για παραπάνω γεύση, έτσι. Ρίχνουμε το μέλι. Ναι, δεν πάει όμως σε όλα. Και αφού ρίξουμε το μέλι. Δεν πρέπει να τα ρίξεις όλα. Όχι. Αυτό τι είναι που βάζεις? Ρίχνουμε από πάνω τα καρύδια μας. Α. Σαν dressing. Με ρομακάνο χωρίς καρύδι δεν γίνεται, όπως καταλάβατε. Πολύ ωραίο αυτό το καρύδι, και μιλάμε πολύ ωραίο καθαρισμένο. Ποιος την έκανε τη δουλειά σου? Ο Στέφανος το καθάρισε. Πες όλο το καρύδι. Και μη φώναζε, τζο. Όχι, όχι. Λοιπόν, αυτό είναι τέλειο. Και τώρα ας δώσουμε στον Στέφανο να δοκιμάσει ένα. Βασικά, ας δοκιμάσω εγώ. Δεν τη συγγνώμη, μισό, δεν μπορώ να φάω. Είναι έτοιμα τώρα. Είναι έτοιμα. Αλήθεια, αυτό ναι. Ήταν τόσο απλά. Αυτό τόσο απλά και τόσο γρήγορα, παιδιά. Τίποτα. Μία ώρα θέλει. Και να βάζετε τις δόσεις λίγες στο φούρνο. Απλά κάτι λίγο με χαλάει με το μέλι έτσι όπως το βάζεις στο τέλος. Όχι, είναι για εξτρά γεύση. Θα δοκιμάσω ένα και θα σας πω. Για να δω. Δοκιμάσω. Περίμενα, πάρω ένα δικό μου. Περίμενα. Για να δω. Είναι μαλακό μέσα.
Ναι. Yeah. Mm. Yeah. Να λέμε τώρα. Τι να λέμε τώρα! Είναι τέλειο. Είναι μαρακό. Είναι απίστευτο. Μα την κάνετε τη συνταγή. Βγαίνουν πολύ μαλακά παιδιά, μαλακά μέλι. Έχουν όλες τις μυρωδιές μέσα της κανέλας, του πορτοκαλιού, του μελιού. Είναι πάρα πολύ νόστιμο. Αν δεν έκανα διατροφή, θα τρώγω όλα. Έτσι. Αλλά τι να κάνω. Πες και Στέφανε, την εμπειρία σου. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Ήτανε μαλακά όπως το ήθελες. Ήτανε μαλακά. Πολύ μαλακά. Πιο μαλακά πεθαίνεις. Ναι, ναι, όντως ισχύει. Έτσι λοιπόν, ας καλωσορίσουμε τον καινούριο χρόνο. Καλά Χριστούγεννα σε όλους. Να κάνετε όλοι αυτή την υπέροχη συνταγή. Επαναλαμβάνουμε του Άκη Πετρετζίκη συνταγή. Είναι φοβερή, να την κάνετε όλες και όλοι. Και ευχόμαστε καλά Χριστούγεννα, με υγεία πάνω απ' όλα, αγάπη σε όλο τον κόσμο και ειρήνη. Πολλά φιλάκια, γεια σας!